Καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε τώρα, έξω από το εκλογικό κέντρο του Δημάρχου, του νυν Δημάρχου κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος είναι και διεκδικητής εκ νέου βεβαίως του Δήμου Ρεθύμνου και θα είναι στο δεύτερο γύρο ως επικεφαλής ηγείται αυτής της κούρσας, στο δεύτερο γύρο. Κύριε Μαρινάκη, δεύτερος γύρος για το Ρέθυμνο. Ναι. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να εκλεγούμαστε με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πλησιάζει το 45 περίπου τις 100. Είμαι υποχρεωμένος να απευθύνω θερμές ευχαριστίες και στους ανθρώπους που στήριξαν αυτή την προσπάθεια, αλλά και στην κοινωνία που για άλλη μια φορά άκουσε τη φωνή της νέας αντίληψης. Με το νέο σύστημα του Κλεισθένη είμαστε η πλειοψηφούσα παράταξη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε είμαστε και ο ρυθμιστής και ο ηγητής όλων των εξελίξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας και θα προσπαθήσουμε, συζητώντας με την κοινωνία όλη αυτή τη βδομάδα, να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα έχουμε πραγματικά την ευθύνη και τα ενία για τη νέα δημοτική περίοδο. Θεωρώ ότι οι Ρεθυμνιώτες θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας, εμπιστευόμενοι εκείνους που έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια τόσα πολλά πράγματα για αυτούς. Με τους ανθυποψήφιους σας ενδεχόμενα θα έχετε συζητήσεις για συνέργειες και συνεργασίες. Νομίζω ότι ο Κλεισθένης αυτό το πράγμα το προϋποθέτει και το απαιτεί. Είμαστε υποχρεωμένοι να συζητήσουμε σε βάση όμως προγραμματικής συμφωνίας και όχι παροχολογίας ή υποσχέσεων. Μέρη, αυτό ούτε ακούει, μας ταιριάζει, ο ούτε Μαρινάκης. Μπορούμε να το κάνουμε. Θεωρώ ότι και άλλα πράγματα που θα πω εν καιρό έχω σκεφτεί ώστε πραγματικά να εξωτερώσουμε τις αδυναμίες του Κλεισθένη και να δημιουργήσουμε μια ασφαλή βάση συνεννόησης στο δημοτικό σύστημα για το καλό της κοινωνίας. Μέρη, Γιώργο, θέλω... δεν μας ακούει ο κύριος Μπαρνάκης. Ωραία, δεν θέλω να το μεταφέρεις. Θα μεταφέρω εγώ. Ναι. Είναι δήμαρχος. Με αναμενόμενη φθορά. Είναι πολλαπλής θητείας και έρχεται πρώτος. Λέει κάτι αυτό για τον ίδιο? Ο Γιώργος Αχίνης από το στούντιο της Κρήτη TV ρωτά: είστε δήμαρχος με πολλαπλή θητεία και με δεδομένη φθορά, αλλά παρόλα αυτά έρχεστε πρώτος στην πρώτη Κυριακή. Λέει κάτι αυτό? Νομίζω ότι λέει. Η απόσταση των δύο μονάδων το προηγούμενο ποσοστό της αντίστοιχης Κυριακής δηλώνει ότι η νέα αντίληψη είναι μια σταθερή αυτοδιοικητική δύναμη και είναι μια παράταξη η οποία συντίθεται από ανθρώπους της κοινωνίας για την κοινωνία. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό θα το καταλάβουμε καλύτερα την επόμενη Κυριακή, όπου οι Ρεθυμνιώτες, αποδεσμευμένοι πλέον από τις υποχρεώσεις των συμβούλων και τις άλλες, αν θέλετε, δεσμεύσεις, θα μπορούν να εκφραστούν ποιος θέλουν να είναι ο δήμαρχός τους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρινάκη, και τη Μέρη την Καρδιωτάκη.